Με φόντο τα μοναδικά μνημεία του μινωικού πολιτισμού σε ένα ταξίδι ιστορίας και τέχνης με συνοδοιπόρο τη μουσική. Το δεύτερο φεστιβάλ Κρήτης με επίκεντρο τα μνημεία του νησιού αναδεικνύει τη σπάνια πολιτισμική και ιστορική κληρονομιά, ανοίγοντας τις πόρτες των πιο σημαντικών μνημείων για συναυλίες που ήδη συγκεντρώνουν τεράστιο ενδιαφέρον. 8 και 9 Ιουλίου το ανάκτορο του Μίνωα, στην Κνωσό, γίνεται το μοναδικό σκηνικό για τη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού. Ενώ στις 10 Ιουλίου η ίδια συναυλία θα φιλοξενηθεί στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων. Σημεία της Κρήτης με βαρύ ιστορικό φορτίο που αναδεικνύουν περαιτέρω το μήνυμα του φεστιβάλ, που είναι η ειρήνη και η ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Το μήνυμα που θέλει να στείλει το δεύτερο φεστιβάλ Κρήτης είναι η ειρήνη. Η ειρήνη με την ελπίδα να σταματήσουν οι πόλεμοι και οι διαξυφισμοί μεταξύ των λαών και με την ελπίδα ότι εμείς οι ίδιοι πολίτες της περιφέρειας Κρήτης και της χώρας ολόκληρης θα αναλάβουμε την ευθύνη για την δημιουργία δημοκρατικών κοινωνιών που θα προάγουν την πολυφωνία, τον αλληλοσεβασμό και την διαφορετικότητα. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ που θα φιλοξενήσει εκδηλώσεις στα πιο σημαντικά μνημεία του πολιτισμού του νησιού, όπως τα ενετικά τείχη του Ηρακλείου, το φρούριο του Φυρκά, τη φορτέτσα στο Ρέθυμνο, το φρούριο Καζάρμα της Ιτίας, αλλά και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελεύθερνας, θα συμμετέχουν με συναυλίες εμβληματικοί καλλιτέχνες όπως η Μαρία Φαραντούρη, ο Δημήτρης Καταλυφός, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Κώστας Μακεδόνας, όπως και η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης και το Λυρικό Θέατρο Κρήτης.